Εδώ έκανα τον ήττο από το objective από το Rush. Έκανα και έπαιξα 3-4 παιχνίδια που είχαν μείνει off stream. Έχουμε να ανοίξουμε και αυτά. Είναι 2.75 plus player picks, 3.80 plus και 1.81 plus. Θα μάθουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο 75 plus. Πελεγκρίνι, αδιάφορο. Πάμε στο δεύτερο. Billbot, Billbolt, Zero. Εδώ τους έχουμε και τους δύο. Μορένο. Κόλλησε. 80 plus. Pulisic. Και 81 plus έχουμε. Έχουμε Inform και New Z. Οκ. Έχουμε να ανοίξουμε και το 87x3. Έχει μπει και καινούργια ομάδα που έχει μέσα Messi, έχει μέσα Neymar. Έχει μέσα νομίζω Πουτέγιας. Έχει το Mori. Έχει μερικές πολύ ωραίες κάρτες. Πάμε και στο 87x3. Είναι Rush. Κοντούλη τον βλέπω. Right wing. Παιδιά το κάναμε. Παιδιά το κάναμε. Παιδιά το κάναμε. Δεν το εννοούσα όντως. Παιδιά το κάναμε. Και έχει και De Bruyne. Παιδιά βγάλαμε τον GOAT ξανά. Παιδιά βγάλαμε τον GOAT ξανά. Τον είχαμε βγάλει και inform tradable από 50k pack από τα moments. Και βγάλαμε ξανά τον GOAT, ο οποίος έκανε και hat-trick με τη Βολιβία και 2 assist. Παιδιά απίστευτο. Δεν ξέρω πως τον χωρίσω στην ομάδα, αλλά βγάλαμε KDB και τον GOAT, τον Rush. Απίστευτο. Και Declan Rice. Αποκλείεται. 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 Παιδιά, αποκλείεται να πηγαίνει 5 εκατομμύρια. Αποκλείεται. Είναι επειδή μόλις βγήκε η κάρτα. Δεν θα πηγαίνει για τόσο όντως. Παιδιά. Παιδιά, βγάλαμε λίγο. Λοιπόν, έτσι θα παίξουμε. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Τέλος πάντων. 6. Γιατί περνάει τόσο εύκολο ο Μαξιμίν. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Και το έφαγε κιόλα. Το όπνιξε ο Ντίμπου. Νάτος ο Κιν. Μπράβο ρε Κιν. Έλα, μπράβο! Να το, το βρήκαμε τον γκολ. Και ο Μεντί μέχρι τώρα εμένα με έχει βγάλει φούλα στο πρόσωπο. Αλλά... αυτά τα σούτ ρε παιδιά δεν ξέρω πως θα τρώνε, αλήθεια. Δεν ξέρω πως θα τρώνε, με 64 shooting δεν ξέρω πως το έφαγε. Ωραία, 1-1, εντάξει. Επιστρέψαμε, σκορ. Ή άμα το είχα πρασινίσει. Προλαβέτη να... να το, μπράβο, 2-1, να το. Πάμε. Αχ, έλα, προλάβε την. Μπράβο ρε Σαλάχ, μπράβο. Έλα, να το, 4-1. Καλό προβάδισμα. Α, μπορεί και όχι. Τον είδα έκανε ένα ηλίθιο τάκλιν εκεί πέρα. Νομίζω ότι το έκανε για να γίνει φάουλ. Ε, άμα γίνονται αυτά, πώς να βγει. Τρέχα. Μπράβο ρε Σαλάχ, μπράβο. Βγήκε ο φίλος. Ωραία. Κάναμε το 2-0.
Έλα, εδώ έχουμε ευκαιρία. Μπράβο, 1-0. Πολύ σημαντικό. Πώς. Έλα. Μπράβο, ρε Κιν. Μπράβο. Μπράβο. Πέρασε. 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 Θα μπει. Μπήκε. Είναι ο Σαλάχ. Έκανε το 3-0. Και είναι πολύ πιθανό να βγει και ο αντίπαλος και να κάνουμε το 3-0. Άμα βγει. Σε τρία πολύ δύσκολα μάτς. Α, βγήκε. Ωραία. Κάναμε το 3-0. Σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πάλι. Έκανα εκεί. Δεν ξέρω τι πήγα να κάνω. Το φάγαμε. Το φάγαμε γιατί άρχισα να αντιδράσω στην άμυνα. Έλα ρε εσύ. Ρε εσύ. Ρε εσύ. Κόντρα, 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 γκολ. Μπράβο. Μπράβο. Αν ο Μέση είχε και λίγο pace. Ναι. Επιστρέψαμε, 2-2. Τη χρειάζομαι πολύ. Τη χρειάζομαι, Van Dijk. Τη χρειάζομαι. Νάτο, νάτο, νάτο. Και σώσαμε το ρεκόρ. Όχι. Νικούσα 2 πλάς. Όχι, όχι ρε εσύ, όχι. Ρε Van Dijk, κόψτο να. Έλα. Μπράβο ρε VVD, μπράβο. Τελειώσω, CK. Το τελευταίο μάτς είναι αυτό. Για σήμερα. Έλα ρε εσύ με τις κόντρες, έλα. Οχ. Έλα ρε εσύ, έλα. Έλα, μην το κάνει αυτό, μην το κάνει αυτό. Λακία έκανα εδώ. Αποκλεί. Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Πώς γίνεται να το έβαλε αυτό ο Κιέζα. Ευτυχώς. Δεν ξέρω πώς το βάλαμε. 4-1. Χάσαμε ένα μάτς. Δεν ξέρω αν θα πω δίκαια. Αλλά ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλός. Άξιζε σίγουρα και αυτό στη νίκη. Πάντα ανοίξουμε και αυτά τα δύο αφού τα έχουμε. Όπα. 75 πλάς, βγάλαμε ρας, εν τον μπέλε. Φαντάζομαι θα είναι φθηνός, ναι. Οκ. Okay. Και πάμε και στο 81 πλάς. Χάγγελ. Μπράβο ρε Σολίν, 1-0. Μπράβο. Έλα ρε εσύ, έλα. Επιτέλους, δεν το έβγαλε. Επιτέλους. Όχι ρε εσύ, όχι. Κοίτα εδώ ρε εσύ, τσάμπα γκολ από βλακίες. Για να δούμε. Ευτυχώς.
Δυστυχώς. Δεν έχω καλό προαίσθημα. Όλα από εκεί πέρα αριστερά τα στέλνει. Ευτυχώς. Μαντεύει τις γωνίες, αλλά δεν μαντεύει χαμηλά ή ψηλά. Please, φόντας. Το μάντεψε ρε παιδιά, το μάντεψε. Κέντρο. Virgil. Πω, ευτυχώς. Έλα να το πιάσουμε μία. Έλα, μπράβο, μπράβο. Μην το χάσουμε πάλι. Ναι, ναι. Και greedy τώρα. Α, δεν μας άφησε να κάνουμε greedy. 2-2, 6-7 στα penalty. Εντάξει, πήραμε την νίκη, κάναμε το 5-1. Το dribbling του Messi είναι ακραίο, το τελείωμα του Messi είναι ακραίο. Να το... 2-0. Όχι, ρε σι, ρε σι. Λοιπόν, εδώ κάναμε το 6-1 ευτυχώς. Τι γίνεται! Παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Αχ. Δεν ξέρω ρε παιδιά πως περνάνε αυτές τις σπάσεις, αλήθεια. Ο Κόουλ. Ο Κόουλ με το defending που έχει. Όχι ρε εσύ, όχι έτσι, όχι έτσι. Γι' αυτό είσαι ο GOAT. Γι' αυτό είσαι ο GOAT. Λοιπόν, εδώ κάναμε το 7-1. Σε ένα πολύ δύσκολο μάτς ξανά. Όχι, το φάγαμε. Και έπαιξα κακή άμυνα. Έπαιξα πολύ κακή άμυνα. Δεν. Και εμένα οι δικοί μου δεν μπορούν να φτάσουν ούτε το Ζόλα. Αν μπορεί κάποιος να πει πως πέρα από το scripting εννοώ. Χάσαμε 2-3. Onside είναι, onside είναι. Ευτυχώς. Μπράβο ρε VVD, μπράβο. 8-2. 8-2. Πολύ καλούς παίχτες, έως και ακραίους, έως και προ. Δεν υπάρχουν πλέον casuals στο γουλού που να παίζω εγώ μαζί τους. Πώς το έβαλε αυτό? Όχι. Δύο φορές σε μια φάση, όχι μία.
λίγο το scripting να είναι μαζί μας, σε ένα γουλού. Κόψ' τον, ρε Βαράν, κόψ' τον, ο! Τι κάνει! Γιατί το έκανε αυτό! Σιούτα! Δείτε λίγο τι έγινε σε αυτή τη φάση. Εδώ έχω πατήσει σέντρα και κοιτάξτε τι κάνει. Κοιτάξτε τι κάνει, κοιτάξτε. Σταματάει. Σταματάει. Και εδώ πέρα έχω πατήσει σούτ με το Σαλάχ εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι γίνεται. 8 κοντρόλ. Για να μπει στην τέλεια θέση ο αμυντικός να την κοντράρει. Αλλιώς έμπαινε γκολ. Δυστυχώς χάσαμε το rank 2. Βλέπω μπροστά στα μάτια μου με εκπλήσει όλο και περισσότερο. Α, το έβαλε, ευτυχώς. Μπράβο, 2-0. Μην είσαι offside. Λοιπόν, κάναμε το 9-3. Τρία μάτς έχουν μείνει. Επειδή κούνησα τέρμα και το φάγαμε από το corner. Αυτό ακριβώς έγινε πριν. Θα το φάμε. Αποκλείται. Παιδιά, δεν πιστεύω αυτό που βλέπω, αλήθεια. Μη σταμα... Να το. Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει άνετα. Δυστυχώς το game έκανε τους παίχτες μας bronze και χάσαμε ξανά. Ο δικός του Τραωρέ όμως, κοιτάξτε πως παίζει. Και με αυτό κάποια στιγμή. Το ξέρω ότι δεν θα γίνει. Αλλά πρέπει. Απίστευτο, έβαλε γκολ η Σελήν. Δώστηνα μια ώρα. Κάναμε το 14. Ξανά σε χάλια gameplay. Ξανά. Μπράβο. Δεν μπήκε το πρώτο, μπήκε το δεύτερο. Όχι. Εντάξει. Καλά. Κάπως κοντράρει μπάλα 28 φορές. Τι κάνει ρε παιδιά Van Dijk. Και κουνάω και τον τέρμα. Ευτυχώς το έβαλε, ευτυχώς. Ωραίο το κενό στην άμυνα. Κουνάω τέρμα επίτηδες. Και παιδιά την αφήνει να μπει. Και μιλάμε τώρα για το dribbling του Messi με technical plus. Θα είναι onside. Θα είναι onside. Τα έκανε όλα ανάποδα. Οι παίχτες δεν μπορούσαν να τρέξουν, δεν μπορούσαν να κάνουν passes, δεν μπορούσαν να σουτάρουν, δεν μπορούσαν να πασάρουν, δεν μπορούσαν να μηνθούν. Γενικά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και κλασικά οι αντίπαλοι μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Σε ένα weekend θα μπορούσαμε να έχουμε πάει 12-3 και λίγο λέω, 13-2 και 14-1. Τελικά πήγαμε 15. Δυστυχώς. Πάμε στο πρώτο. Δεν είναι walkout. CM Γαλλία. Τίποτα το ιδιαίτερο. Πάμε στο δεύτερο team of the week.
Ένα walkout. Κάνε ένα walkout. Ούνταφ. Πάμε 87 plus. Χρυσό είναι. Walkout προφανώς. Καμ, Γερμανία. Μουσιάλα. Ή Βίρτς. Μουσιάλα. 87 plus. Βγάλαμε 87. Πάμε στο 81 επί 20. Χρυσό είναι. Είναι walkout ευτυχώς. Goalkeeper όμως. Βραζιλία. Έντερσον ή Άλισον. Για Άλισον τον βλέπω. Όχι, Έντερσον είναι διπλό. Είναι διπλό μαζί με Τζάκα. Ωραία, οκ. Okay. Τουλάχιστον βγάλαμε διπλό walkout. Πάμε 83 επί 10. Είναι μπλε. Neymar, please. CDM, όχι. Η Γερμανία από την Bundesliga δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Wolfsburg. Α, έχουμε και Μπενζεμά, έχουμε διπλό. Μαζί με Arnold. Οκ. Okay. Έχουμε διπλό walkout. Πάει για τίποτα ο Arnold. Δεν πάει. Λοιπόν, Base Hero Pack από rank 4. Δεν περιμένω πολλά. Πάμε να δούμε. Κοντούλη βλέπω. Striker. Σαουδική Αραβία. Νομίζω ο Αλοβαϊράν είναι πλάγιος. Οπότε είναι ή Αλτζαμπέρ ή ο Κανού. Αλτζαμπέρ. Ναι. Δεν ξέρω πώς να νιώσω για τον Αλτζαμπέρ. Δεν ξέρω καν άμα πάει για τίποτα. Κλασικά. Βγάλαμε ξανά ένα από τα χειρότερα χείρο. Όπως βγάλαμε και από το icon. Το χειρότερο icon που μπορούσαμε να βγάλουμε. Το ξέρω ότι βγάλαμε μέση χθες. Οπότε δεν μπορώ να παραπονεθώ πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, ο Μέση είναι ακραίο πουλ, είναι και πανάκριβος.